σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν το ίστατο χαίρε στον πιλότο απόστρατο της πολεμικής αεροπορίας Τάσο Σταματάκη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τον 61χρονο επιχειρηματή από την Πάτρα Δημοσθένη Σεραφιμίδη, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στο σκάλωμα Φωκίδας το απόγευμα του Σαββάτου. Συγκλονισμένοι οι δικοί του άνθρωποι, η σύζυγός του Διονυσία και τα τρία τους παιδιά, Χρήστος, Γεωργία και Μιράντα, καθώς και συγγενείς και φίλοι, καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι τον έχασαν τόσο ξαφνικά. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου. Ο ΕΚ λοιπόν θα συμπλήρωνε 40 χρόνια ως δόκιμος και Ίκαρος. Αποφύτησε το 1982 από τη σχολή και ήρθε στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας. Ξεκίνησε ως πιλότος στα Phantom στην 338 μοίρα του αεροδρομίου της Ανδραβίδας. Έμεινε στην πολεμική αεροπορία για 17 χρόνια περίπου και εν συνεχεία αποχώρησε και για κάποιο διάστημα ασχολήθηκε μόνο με την οικογένειά του. Υπενθυμίζεται ότι δύο μονοκινητήρια αεροσκάφη τύπου Piper εκτελούσαν το δρομολόγιο Κοπαίδα Μεσολόγγι Κοπαίδα όταν πάνω από το Ευπάλιο ο ένας επιβαίνων του δεύτερου αεροσκάφους ανέφερε ότι το προπορευόμενο θα έκανε αναγκαστική προσγείωση. Κατά την προσπάθειά του όμως χτύπησε πάνω σε πίτονο της ΔΕΗ σε μία αντιστήριξη, ένα σηματόσχηνο κολόνας της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να χάσει το δεξιό τροχό και να φύγει στο δρόμο πάνω σε ένα βράχο. Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν το μονοκινητήριο πάνω από τα σπίτια, το οποίο και πετούσε σε χαμηλό ύψος, καθώς φαινόταν να είχε πρόβλημα στη μηχανή λόγω του θορύβου. Πέρασε πάνω από τις σκεπές των σπιτιών και κατέπεσε στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Ιταίας. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, εντοπίζοντας νεκρό τον ένα επιβαίνοντα, ο οποίος βρισκόταν εκτός εισατράκτου και είχε καταπλακωθεί. Ο δεύτερος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων αναμένεται να αποφανθεί για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία κατέπεσε το μονοκινητήριο αεροσκάφος. Οι πραγματογνώμονες συνέλεξαν και στοιχεία από την περιοχή της πτώσης. Όσον αφορά το Δημοσθένη Σεραφιμίδη, ήταν επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρονικών ειδών με έδρα το Φαρέα Χαΐας.